στο βιβλίο «Οι δαίμονες και τα έργα τους», της σειράς Μονής Παρακλήτου, αναφέρει ένα απόκομα από κάποιο βιβλίο κάποιες αρχιμάγισσες η οποία πίστευσε στον Χριστό στην Αγγλία. Ήταν η πρώτη μάγισσα στην Αγγλία. Και λέει αυτή η γυναίκα ότι όλο το σύστημα το οποίο έχει στηθεί από τις εταιρείες με τα χρώματα και με όλα αυτά εδώ που δεν ξέρω κι εγώ από τι φτιάχνονται για να φοράνε κυρίως οι χριστιανοί, κυρίως οι χριστιανοί, είναι, λέει, τεχνάσματα των αρχιμαγισσών οι οποίες γυρνάνε στον πλανήτη, λέει, να προωθήσουν αυτά τα πράγματα. Το ακούτε, αγαπητοί μου άνθρωποι. Το ακούτε, το νιώθετε λίγο μέσα σας. Είναι τεχνάσματα των αρχιμαγισσών και αρχιμάγων. Δεν θα έρθουν να σας μιλήσουν στη μαγεία, φτάνει να σας δώσουν ένα φάρμακο, το οποίο δεν θα καταλαβαίνετε ότι είναι φαρμάκι. Θα σας λένε, α, να είσαι όμορφη. Γιατί δεν είναι όμορφη? Γιατί να την κάνω την επίγεια ομορφιά, όταν οι παλιές χριστιανές μπαίναν μέσα σε τάφους ή βάφανε το πρόσωπό τους με κάρβουνο. Να μην δείχνουν την ομορφιά τους και σκανδαλίσουν έναν άνθρωπο. Θα μου πεις, πάτερ μου, εσύ σε παλιές εποχές. Αλήθεια, ζω σε παλιές εποχές. Θυμάται κανείς τη γιαγιά του να βαφότανε? Ή να δίνεται όπως δίνονται, δεν ξέρω και εγώ τώρα, ή να κάνει τατουάζ η γιαγιά του ή οτιδήποτε άλλο? Ποιος τα έμαθε αυτά, άνθρωπε, πες μου, ποιος τα έμαθε? Ποιος τα δίδαξε? Γιατί από αυτόν που τα δίδαξε θα βγάλει συμπέρασμα τι θέλει να πράξει για σένα. Μην παρασυρώμαστε από αυτό το κύμα που έχει κάνει αυτή εδώ όλη η βιομηχανία του σατανά, θα λέγαμε. Να μην παρασυρώμαστε και να μην ζηλεύουμε. Αν αυτοί που δίνονται όμορφα, που βάφονται όμορφα, που μυρίζουν όμορφα ή που κάνουν τατουάζ ή που βάζουν σκουλαρίκια παντού στο σώμα τους ή οτιδήποτε άλλο, γιατί και το τατουάζ είναι. Παιδί μου, ο Θεός δεν ήξερε να φτιάξει τατουάζ ή να κρεμάσει σκουλαρίκια ή οτιδήποτε άλλο στον άνθρωπο? Για ποιο λόγο μας φαίνεται περίεργο αυτό? Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα απολογηθεί αυτή η ψυχή εις τον ουρανό τα θα αναχωρήσει. Πώς? Γιατί το τατουάζ δεν φεύγει πλέον. Θα σκίσει τη σάρκα του. Έστω μετανόησε. Θα τον πειράζει όμως αυτό? Ή οτιδήποτε άλλες αμαρτίες που χαλάνε το σώμα όπως τον έφτασε ο Θεός? Γι' αυτό σας παρακαλώ να προσέχουμε.